Θα πάμε στην Ανατολική Κρήτη, σε αυτόν τον υπέροχο πανέμορφο τόπο, να μην έχουν παράπονο, που δεν έχουν παράπονο βέβαια εκεί οι μόνιμοι κάτοικοι, γιατί τους αγαπάμε ιδιαίτερα. Και θα ξεκινήσουμε με σύνδεση με το Παλέκαστρο που φόρεσε τα γιορτινά του. Είναι ιδιαίτερα δραστήριοι άνθρωποι και στην κοινότητα, αλλά και στον πολιτιστικό σύλλογο, και τους οποίους θα συναντήσουμε. Θα συναντήσουμε τον κύριο Νίκο Χατζηδάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος κοινότητας Παλεκάστρου Σιτίας, και την κυρία Χρυσάνθη Μιλιδάκη, πρόεδρος του πολιτιστικού. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα Κρήτη. Στην περιοχή μας οι γιορτές κρατάνε 10 μέρες, σου εύχομαι χρόνια πολλά. Βέβαια, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είσαι γερός δυνατός να μας δίνεις μόνο καλές ειδήσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Η Κρήτη παίρνει τα γιορτινά της, ο καιρός βοηθάει, έρχονται χιονοπτώσεις από τα Χανιά και την άλλη εβδομάδα και στο Λασίθι μας, και εμείς είμαστε εδώ κάθε χρόνο με τη βοήθεια, την πολύτιμη βοήθεια του πολιτιστικού συλλόγου μας, να δώσουμε μια γιορτινή νότα στο Παλέκαστρο, στα παιδιά μας. Είπατε ότι οι γιορτές κρατούν 10 μέρες στην περιοχή σας. Έχουν ξεκινήσει, από πότε μετράμε? Αναφορικά με την, με την ονομαστική μου ορθή. Ωραία, εντάξει. Εγώ θα πω δύο ευχές θέλω να κάνω και μετά θα σας πει δύο κουβέντες η πρόεδρος, η πολύ δραστήρια του συλλόγου. Θέλω να κάνω η πρώτη ευχή μου. Πέρσι, όπως το ξέρετε, τον περασμένο Γενάρη περάσαμε πολύ δύσκολες μέρες με το πρώτο lockdown σε όλη την Κρήτη που είχαμε εδώ στο χωριό μας. Εύχομαι να μην ξανάρθουν τέτοιες μέρες για κανένα, για καμία κοινότητα. Αυτή η κακή πανδημία να φύγει και να μην ξαναγυρίσει, και του χρόνου να είμαστε καλύτερα, αν και φέτος είμαστε καλύτερα από πέρσι. Η δεύτερη είναι η ειρήνη. Με τον κακό εχθρό που έχουμε ξανατολάς, τον κακό, τον τρελό εχθρό που έχουμε, να πάνε όλα καλά. Η ειρήνη, η αγάπη είναι μία και όλα θα πάνε καλά. Έχετε στολίσει, βλέπω εκεί. Σωστά, έχουμε κυρία Μιλιδάκη. Κυρία Μιλιδάκη, μας ακούει? Καλησπέρα και από μένα. Την καλησπέρα μου από το Πολιτιστικό και Λαογραφικό Σύλλογο του Παλεκάστρου Ήτανος. Ευχόμαστε χρόνια πολλά σε όλους, με υγεία, ευδαιμονία, χαρά και αγάπη. Καλό να έχουμε. Λοιπόν, βλέπουμε, Μαρία, κιόλας πανέμορφο το βέβαια, δέντρο. Πανέμορφα. Τι εκδηλώσεις θα γίνουν στην περιοχή σας, τι να περιμένουμε για τα Χριστούγεννα, όσοι βρεθούν να εκεί? Να σας πω, εμείς δεν περιμένουμε να έρθουν τα Χριστούγεννα. Ξεκινήσαμε ήδη. Την προηγούμενη Κυριακή είχαμε μια εκδήλωση εδώ για να φωτίσουμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο, όπως βλέπετε πίσω μου. Αλλά παράλληλα, κάναμε διάφορες άλλες δράσεις. Πρωτίστως, για να δώσουμε χαρά στα παιδιά. Αυτός είναι ο στόχος μας, κάθε φορά τα παιδιά. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με την μπάντα του Δήμου μας. Στη συνέχεια είχαμε ένα εργαστήρι ζαχαροπλαστικής που τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να φτιάξουν μόνα τους λειτουργίες. Επίσης είχαμε εδώ το Μίχη και τη Μίνη που μοίρασαν σε όλα τα παιδιά πακετάκια με ζαχαρωτά. Στη συνέχεια είχαμε ένα μικρό σκέτς που το σκέτς αυτό οδήγησε στο άνομα του δέντρου. Και όπως κάθε χρόνο δημιουργούμε ένα χριστουγεννιάτικο παζάρι. Αυτό κάναμε και φέτος. Με τη βοήθεια πολλών εθελόντριων γυναικών, φτιάξαμε πολύ ωραίες δημιουργίες από γλυκά, από κατασκευές χριστουγεννιάτικες και όχι μόνο. Και ο καθένας που έρχεται εκεί δίνει την εισφορά του για το σύλλογο. Για να έχουμε βλέπουμε και χαρακτηριστικά πλάνα αυτή τη στιγμή από τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήσατε με τα πυροτεχνήματα. Κόσμος κατέβηκε με προσοχή. Μπράβο. Αξίζει ένα πολύ μεγάλο μπράβο και στην κοινότητα και στον πολιτιστικό σύλλογο. Ευχαριστούμε πολύ. Όμως δεν μένουμε εδώ. Θα κάνουμε μία ακόμα εκδήλωση, περιμένοντας τον Άη Βασίλη που δεν μας ξεχνάει ποτέ και έρχεται κάθε χρόνο. Έτσι και φέτος, τις 29 του μήνα, ναι, θα ο Άη Βασίλης γεμάτος δώρα για όλα τα παιδιά. Θα περάσει από όλες τις γειτονιές, από όλα τα παιδιά. Θα αφήσει θέλουμε υλικό να το προβάλλουμε, γιατί θα το επαναλάβω. Αγαπάμε την Ανατολική Κρήτη, εκεί τη Σιτία, την περιοχή σας. Δεν μας ξεχνάτε, μας παρακολουθείτε καθημερινά, αλλά ούτε και εμείς σας ξεχνάμε. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Σας αγαπάμε. Με μεγάλη χαρά. Καλές γιορτές. Με μεγάλη χαρά. Λοιπόν, υπέροχοι άνθρωποι, ζεστοί άνθρωποι. Υπέροχη Σιτία, έτσι κι αλλιώς. Ακριβώς. Επειδή ξέρω όμως ότι πέρα από τη Σιτία αγαπάς και τα Χανιά,